Γνωρίζουμε τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε από την σχολή Αστιφυλάκων, επέμεινε, πέρασε στην σχολή αξιωματικών και από εκεί βέβαια αυτή τη στιγμή είναι πρωτοετής της ιατρικής σχολής. Πόσα μηνύματα, όπως είπα και στον πρόλογό μου, περνούν μέσα από αυτή την κίνηση, μέσα από αυτή την επιτυχία. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ακούμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Σχολή Αστιφυλάκων, σωστά. Και συνεχίσατε ακριβώς. 2006. Πάμε. Ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Περάσατε στη σχολή Αστιφυλάκων και συνεχίσατε στη σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Σωστά. Το 2006 πέρασα στη σχολή Αστιφυλάκων πρώτη φορά που έδωσα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεύτερη φορά ξαναδίνω το 2012. Περνάω στην σχολή αξιωματικών. Αποφύτησα το 2015 και τότε κατέβηκα στην Κρήτη. Τοποθετήθηκα στο ΑΤΑ Ιεράπετρας αρχικά και τώρα πλέον υπηρετώ στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου. Πώς προέκυψε η θέληση για την ιατρική σχολή? Λοιπόν, το ερέθισμα το πήρα προφανώς από τη σύντροφο, που είναι και αυτή τώρα τελειόφοιτη στο έκτο έτος της ιατρικής. Ήθελα να ασχοληθώ με κάτι άλλο παράλληλα ή για να έχω και κάποια σχολεία άλλη πέραν από την αστυνομία, να επεκτείνω τους οριζοντές μου, να διευρύνω τους οριζοντές μου. Και ήταν το ερέθισμα μάλλον από τη σύντροφο που με βοήθησε, με στήριξε και κατάφερα να περάσω. Μια γυναίκα λοιπόν κρύβεται πίσω από κάθε επιτυχία, έτσι λένε. Πίσω από έναν επιτυχημένο άντρα υπάρχει μια γυναίκα, αφανής ήρωας, που του δίνει έτσι το ερέθισμα προκειμένου να συνεχίσει και να πετύχει πολλά πράγματα. Της χρωστάτε λοιπόν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ίσως να μην είναι τυχαία αυτά που λέγονται. Της χρωστάω πάρα πολλά και σίγουρα και σε αυτήν και στην οικογένειά της που μου έχουν σταθεί. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να της το δείχνετε καθημερινά. Μέσα από όμορφες κινήσεις. Ένα δικό μου σχόλιο είναι αυτό. Λοιπόν, πώς φαντάζεστε την επόμενη δεκαετία, μία απαιτητική δεκαετία, πάνω κάτω τόσο θα χρειαστεί για να πάρετε και ειδικότητα? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πάνω από δεκαετία για να πάρω και ειδικότητα. Είναι 6 χρόνια η φοιτητική και τουλάχιστον 4-5 χρόνια ακόμα ειδικότητα, ανάλογα την ειδικότητα. Η δεκαετία είναι πολύ μακρινό, δεν μπορεί να γνωρίζω ακόμα που θα καταλήξω σε ειδικότητες και τα λοιπά. Αρχικώς, μάλλον ο επόμενος στόχος τώρα είναι να πάρω το πτυχίο, να τελειώσω στα 6 χρόνια όσο το δυνατόν μπορώ. Και μετά, ίσως, ανάλογα τις επιλογές που θα έχω να κάνω τότε, ίσως αφήσω την αστυνομία, ίσως ασχοληθώ αυτό παράλληλα θέλω να σας με ρωτήσω. Την αστυνομία. Αυτή τη δεκαετία θα παραμείνετε στο σώμα της αστυνομίας? Θα διατηρήσετε τη θέση σας, σίγουρα. Σίγουρα. Την αστυνομία δεν μπορώ να την εγκαταλείψω ακόμα. Και βάσει νομοθεσίας είμαι υποχρεωμένος για κάποια χρόνια να παραμείνω ακόμα. Αλλά δεν έχω σκοπό να φύγω ακόμα. Θέλω να έχω ακόμα πολλά να αποκτήσω και από το σώμα και από τους συναδέλφους μου, να προσφέρω ακόμα περισσότερα όσο είμαι νέος και μπορώ και να δραστηριοποιηθώ και ενεργά, μάχημος και συνδικαλιστικά που ασχολούμαι το τελευταίο διάστημα και ό,τι άλλο προκύψει. Φαντάζομαι μετά από 6 χρόνια θα πρέπει να κάνετε το αγροτικό σας, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία και η φοίτηση ενός ειδικευόμενου ιατρού. Δεν ξέρω το καθεστώς μπορείτε να παραμείνετε στην αστυνομία και να είστε και ένας ειδικευόμενος ιατρός. Αυτό δεν το έχω ψάξει ακόμα τόσο μακρινό, ναι. Αλλά από όσο γνωρίζω όχι. Για να κάνω την ειδικότητα χρειάζεται να σταματήσω κάποια στιγμή από την αστυνομία για να μπορέσω. Γιατί όταν είσαι ειδικευόμενος, ουσιαστικά εργάζεσαι. Και πληρώνεσαι. Πολύ σωστά. Και αποκτάς ταυτόχρονα την ειδικότητα. Και πληρώνεσαι. Δεν μπορώ να έχω δύο θέσεις, να δύο μισθούς. Ειδικότητα έχετε σκεφτεί? Ειδικότητα προς το παρόν αυτό που σκέφτομαι είναι ιατροδικαστική. Αλλά είναι να πολύ το θέσω μακρινό. Διαφορετικά. Η σύντροφος τι λέει? Η σύντροφος τι προτείνει? Γιατί η δική της πρόταση θα περάσει. Οι ειδικότητες είναι διαφορετικό. Δεν νομίζω να περάσει η δική της πρόταση. Ωστόσο, μπορεί να με επηρεάσει, να μου καθοδηγήσει, γιατί θα είναι πιο παλιά, θα έχει κάνει ήδη την ειδικότητα τη δικιά της, θα ξέρει εκ των έσω να με κατευθύνει και να με βοηθήσει και να μου προτείνει. Τώρα, ανάλογα τα ερεθίσματα που θα έχω πάρει, το τι θα έχω δει τα 6 χρόνια στη σχολή, στην ιατρική και το πώς θα είναι οι συνθήκες για την προσωπική μου ζωή εκείνη την περίοδο,
Θα δω και εγώ τι ανάλογα θα διαλέξω. Προς το παρόν είναι δικαστική, γιατί έχω το ρέθισμα της αστυνομίας, μπορώ να το συνδυάσω και αυτό και. Η εικόνα της ελληνικής αστυνομίας είναι ο κύριος Γιαννόπουλος. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, παρεξηγημένοι πολλές φορές, αυτοί οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας με το χαμόγελο, που βρίσκονται στην πλειονότητά τους δίπλα στον πολίτη και προσπαθούν και βάζουν στόχους και τους πετυχαίνουν. Αυτή είναι η εικόνα της ελληνικής αστυνομίας. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Οι συνάδελφοί σας πώς αντέδρασαν και τι σας είπαν στο άκουσμα της ευχάρισης είδησης? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Οι συνάδελφοί μου χάρηκαν πάρα πολύ, το ίδιο με μένα ίσως και περισσότερο. Κάποιοι που έβλεπαν τον κόπο που προσπαθώ, με βοηθούσαν ταυτόχρονα στην υπηρεσία με αλλαγές της βάρδιας που ήθελα κάποιες φορές. Ο διοικητής μου πάντα με εξυπηρετούσε όταν χρειαζόμουν κάτι έκτακτο και έπρεπε να πάω. Υπήρχαν στιγμές που έλεγα να τα παρατήσω, δεν θα αντέξω, είναι πολλά αυτά που πάω να κάνω. Τελικά τα κατάφερα, υπήρχε οργάνωση και το πείσμα κυρίως με βοήθησε. Χρειάζεται μια ισορροπία τώρα τα επόμενα χρόνια. Από τη μία βέβαια η αστυνομία, το επάγγελμά σας, από την άλλη τα προσωπικά, από την άλλη η φοιτησή σας. Δεν θα είναι εύκολη περίοδος σε καμία περίπτωση? Όχι, όχι καθόλου. Έχω σκεφτεί κάποια πράγματα. Το πώς θα μπορέσω να συνδυάσω υπηρεσία και σχολή. Ευτυχώς στη σχολή είναι πολύ λίγα τα εργαστήρια που χρειάζεται να παρακολουθώ. Ακόμα δεν έχουν ανοίξει βασικές σχολές και φέτος πιστεύω η χρονιά θα είναι αρκετά εύκολη λόγω διαδικτυακών μαθημάτων. Οπότε θα πιστεύω θα φύγει ανέμακτα αυτή η χρονιά. Για τις υπόλοιπες έχω σκεφτεί κάποια πράγματα. Το πώς θα μπορέσω να συνδυάσω εργασία και φοιτηση και προσωπική ζωή προφανώς. Θα δούμε. Θα όλα στον δρόμο, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα και πιστεύω θα το καταφέρουμε. Εάν γυρίζατε το χρόνο πίσω, στα 18 σας, θα μπαίνατε στην αστυνομία ή θα επιδιώκατε να μπείτε στην ιατρική σχολή? Θέλω να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια. Όχι, δεν μετανιώνω. Δεν θα ήθελα να μπω από το 18 στην ιατρική σχολή. Το ερέθισμα μου ήρθε τώρα. Η αστυνομία που μπήκα μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το επάγγελμα που κάνω, το οποίο δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα για μένα, γιατί μόνο ένας συνάδελφος γνωρίζει τις δυσκολίες που τραβάμε καθημερινά στο πεζοδρόμιο, στη μάχη με το έγκλημα και με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά αποφάσισα τώρα να κάνω μια στροφή στην καριέρα μου, γιατί οι συγκυρίες στη ζωή μου ήρθαν διαφορετικά και αποφάσισα να το αλλάξω. Ποια κοινά μπορεί να έχει το επάγγελμα του γιατρού και το επάγγελμα του αστυνομικού? Κάνατε μια καλή εισαγωγή, σας κάνω και εγώ μια πάσα. Φυσικά είναι η προσφορά στον συνάνθρωπο. Ο αστυνομικός πολλές φορές εσφαλμένα παρουσιάζεται ως ο κακός, ο μπαμπούλας, ο τροχονόμος που γράφει κτλ. Όχι, είναι η προσφορά. Κάθε μέρα το ευχαριστώ που θα πάρουμε από την γιαγιά που δεν μπορεί να διασχίσει το πεζοδρόμιο. Ένας παππούς ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με τη γειτονιά και θα έρθει να το λύσουμε στο αστυνομικό τμήμα. Είναι πράγματα τα οποία δεν αμείβονται στον Έλληνα αστυνομικό. Και η προσφορά που προσφέρεις αυτά τα πράγματα στον πολίτη είναι κάτι αντίστοιχο με το γιατρό, στο νοσοκομείο, σε μια θεραπεία, σε ένα πρόβλημα που θα λύσεις από έναν άνθρωπο. Για να ένας συνάνθρωπός σου, που μπορεί να είναι ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η γιαγιά σου, ο παππούς σου. Για να σας πειράξω λίγο. Θα φύγετε κάποια στιγμή από ένα κλάδο που μαστίζεται από υποστελέχωση. Και θα πάτε σε ένα κλάδο όπου τα πράγματα είναι χειρότερα. Ξέρω. Και γελάω τώρα για να μην κλαίω. Ναι, είδαμε τι θα επικρατήσει τη Δευτέρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με τις ελλείψεις σε αναισθησιολόγους. Και ότι αρχοντάκι μας το παρουσίασε. Από το κακό στο χειρότερο. Εντός βέβαια εισαγωγικών και αστειευόμενους λίγο. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα. Όλοι οι τομείς, ο καθένας στον κλάδο του πάσχει. Σε κάθε τομέα κάποιος έχει κάποιο παράπονο να κάνει. Θέλω να βλέπω τη θετική πλευρά, ότι όλοι μαζί, ενωμένοι με το χαμόγελο που είπατε και εσείς πριν, μπορούμε να τα καταφέρουμε, να βοηθήσουμε ο καθένας όσο μπορεί. Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει τόσο πολύ, δεν έχουμε την παιδεία να αντιληφθούμε τα προβλήματα του εργασιακού κλάδου, το κάθε του εργασιακού κλάδου, το τι μπορεί να τραβάει κάθε υπηρεσία.
το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης και δεν μπορεί να δει τα προβλήματα, να ζήσει αυτά που ζούμε. Και γι' αυτό υπάρχουν οι ελλείψεις, οι υποστελεχώσεις κτλ. Πού θα γυρνάτε σε λίγα χρόνια, πού θέλετε να γυρνάτε, όταν ακούτε την φράση «αστυνόμε ή γιατρέ», τι σας αρέσει περισσότερο? Εδώ και όλο το καλοκαίρι, σχεδόν πριν ακόμα βγουν τα αποτελέσματα, πολλοί συναδελφοί μου θέλουν να με πειράξουν, με αποκαλούν γιατρό. Και το έχω συνηθίσει ήδη και γυρνάω, να σας πω την αλήθεια. Γυρνάτε. Δεν με πειράζει. Εννοείται. Αφού τόσο καιρό με πειράζουν, εφόσον και επίσημα πλέον έχω περάσει την ιατρική, ό,τι και να ακούσω θα γυρίσω. Λοιπόν, να στείλουμε και ένα μήνυμα στην νέα γενιά που πολλές φορές εγκαταλείπει, δεν προχωρά στην πρώτη δυσκολία. Την κάνουν με γρήγορο βηματισμό οι περισσότεροι νέοι και εγκαταλείπουν. Καταλαβαίνω. Όχι, φυσικά κάθε προσπάθεια αξίζει. Μία αποτυχία δεν σημαίνει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Εγώ είναι η τρίτη φορά που δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και είμαι 32 χρονών φέτος. Ποτέ δεν είναι αργά. Είχα συμμαθητές στο τέταρτο εσπερινό λύκειο που πήγαινα στο Ηράκλειο, οι οποίοι ήταν πολύ μεγαλύτεροι από μένα, άνω των 50 και 60 χρονών, οι οποίοι το προσπαθούσαν, το είχαν βάλει στόχο, αυτοσκοπό ζωής. Ήθελαν να κάνουν να ασχοληθούν με κάτι το οποίο το είχαν καημό από μικρή παιδιά και δεν ασχολήθηκαν ποτέ. Η νέα γενιά δεν έχει κανένα λόγο να τα παρατάει και να πει «δεν συνεχίζω, δεν προχωράω». Εννοείται κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνεται με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το να αποτύχεις δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Κύριε Γιαννόπουλε, εννοείται συνεχίζουμε και προχωράμε με αισιοδοξία και βρίσκουμε διάφορες λύσεις διεξόδου. Φεύγατε από το. Αν δεν κάνω λάθος, υπηρετείτε στο νομό Λασιθίου, έτσι δεν είναι? Ναι, στην Πολιτική Ασφαλεία Αγίου Νικολάου. Φεύγατε από τον Άγιο Νικόλαο και ερχόσασταν στο Ηράκλειο καθημερινά? Τρεις-τέσσερις φορές την εβδομάδα, ναι. Για δύο χρόνια. Για δύο χρόνια. Σε νυχτερινό σχολείο. Κάνατε αυτή την. Σε νυχτερινό σχολείο ήσασταν? Σε νυχτερινό. Στο ΕΠΑΛ, το εσπερινό του Ηρακλείου. Με τι ανθρώπους ερχόσασταν καθημερινά σε επαφή? Με ανθρώπους του Μόχθου, με ανθρώπους που προσπαθούν καθημερινά να ανταπεξέλθουν σε προβλήματα οικονομικά, μεταξύ άλλων? Φίλους κάνατε? Πάρα πολλούς φίλους, οι συμμαθητές μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τους καθηγητές. Τρομεροί άνθρωποι, δίνουν πραγματικά την ψυχή τους στο αυτό το σχολείο. Κάνουν τρομερή δουλειά όλοι οι καθηγητές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον καθένα, που ο καθένας έχει διαφορετικό σκοπό. Όποιος είναι ο σκοπός του, τον βοηθάνε να προχωρήσει. Οι συμμαθητές μου που με έβλεπαν και τι προσπαθώ να κάνω, όπως είπατε, πηγαίνω ερχόμενος από Άγιο Νικόλαο σχεδόν καθημερινά, είχα την απόλυτη στήριξή τους. Εγώ πιστεύω οι συμμαθητές μου χάρηκαν περισσότερο όταν πέρασα εγώ παρά εγώ από μένα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και σε αυτούς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατρέ, και ευχόμαστε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, γιατί νομίζω τα μηνύματα τα οποία δίνετε είναι πάρα πολύ έντονα και είναι και κατάλληλη συγκυρία προκειμένου να ακουστούν και να μεταδοθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.